ανάλυση. Είναι πολύ καλή ερώτηση που μου κάνει. Αλλά το θέμα σε ποιο είναι. Άμα δείτε στο παιχνίδι τώρα με τον Μονταγιάννα, ότι έπαιξε ένα παίκτη εκεί που χωρί να θέλει να του ευθύνει ο Ηρακλή, που είχε να παίξει σχεδόν ένα χρόνο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει πολλέ επιλογέ. Γιατί και το πρόβλημα στο παίκτη του βασικού που παίξει είναι τραυματία. Έτσι. Εσύ θα το πει. Νομίζω ότι εκεί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν πάει να παίξει ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα βάλει κάποιο που μπορεί να παίξει τόσο πολύ καιρό, αν δεν έχει πάρα πολλέ, αν έχει κάποιε άλλε επιλογέ. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζω ότι ο Άρης δεν πληρώνει αμυντική λειτουργία, πληρώνει ατομικά λάθη. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Αν τα δείτε, θα βγουν που τρώει ο Άρης είναι από ατομικά λάθη. Δεν μ' αρέσει να δημιουργούν ευθύνε. Όπως είπα και στην αρχή, τι θα γίνει το καλοκαίρι, τι είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι, τι είναι αυτό έχει περάσει. Εμείς είμαστε εδώ τώρα. Αυτούς που εσείς να νιώθουμε ότι είναι οι καλύτεροι για μας, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Επειδή πολλοί λένε ότι το αγαπούν που δώσουν εμένα ένα άνθρωπο που είναι το αμυντικό, έτσι. Προσπάθησα και με τη Βαριά και με τα Γιάννα και νομίζω ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα, δηλαδή να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αλλά όταν είσαι τέσσερις βαθμούς πίσω από τη σωτηρία, νομίζω πρέπει να κάνεις επίθεση, πρέπει να κάνεις αντεπίθεση για να μπορείς να καλύψεις αυτούς τους βαθμούς. Δηλαδή δεν εξαρτάται μόνο τα αποτελέσματα από σένα, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να κάνεις αντεπίθεση. Γι' αυτό νομίζω ότι παίζουμε ένα ποδόσφαιρο πολύ πιεστικό ψηλά, να δημιουργούμε πολλές φάσεις εμείς. Οπότε να έχουμε πολύ λιγότερα χρόνια στην άμυνά μας, αλλά να προσπαθούμε να πετυχαίνουμε και πολλά γκολ. Σίγουρα με τη Βαρία μαζί και το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και στα Γιάννη. Γίνανε κάποια λάθη όμως και τα πληρώσαμε. Αν όμως θέλετε τη γνώμη για τον κοινό των Ιαννίνων, ακόμα και στο τρίτο δοκάρι, αν μπει πάρα μέσα, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε πολλές πιθανότητες να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν ανοίξει πάθος, έχουν ανοίξει δύναμη και να σα πω και την αλήθεια. Το παίρνουν πολύ από τον κόσμο. Τι παίρνουν αυτή τη δυνατότητα από τον κόσμο. Καταλαβαίνω όμως και τον κόσμο και έχουμε και μέσα από τι δοκιμασίε. Εντάξει, εγώ λίγο και εδώ και την κριτική που κάνουμε, γιατί ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έχει βρεθεί εκεί που έχει βρεθεί τώρα. Αλλά τον παρακαλώ πάρα πολύ να τα αφήσει όλα στο μυαλό και για αυτές τις εβδομάδες αυτά πίσω, όπως ασχολείται μόνο με την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ο καλύτερος παίκτης του Άρη είναι μόνο ο κόσμος. Εκεί έχουμε εμείς τη διαφορά από τις άλλες ομάδες που κινδυνεύουν.